Επιστρέφουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε σήμερα ο Στέλιος Πέτσας. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα μικρό lifting, διορθωτικές κινήσεις που κρίθηκαν αναγκαίως, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε το θέμα, αλλά και την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, την κυρία Παρασκευή Βριζίδου. Κυρία Βριζίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ένα πρώτο σχόλιο για τις νέες αλλαγές στην κυβέρνηση. 5 αλλαγές, 2 αναβαθμίσεις αναπληρωτών υπουργών και 3 υφυπουργών. Ναι. Ένα πρώτο δικό σας σχόλιο θα ήθελα. Νομίζω ότι το διάστημα που πέρασε η κυβέρνηση είχε αντιμετωπίσει πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα. Όπως αντιμετωπίστηκαν και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υπουργεία που χειρίστηκαν τα θέματα αυτά τα χειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως το έχουν εκφράσει και οι ίδιοι οι πολίτες και όπως φάνηκε και από κάποια επιμέρους ζητήματα. Τα υπουργεία λοιπόν στο σύνολό τους, αλλά και κάποια ιδιαίτερα, καλό ήταν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό με τα ίδια πρόσωπα και ενδεχομένως στα κενά που υπήρξαν από 2 υφυπουργούς να συμπληρωθούν και κάποια να ενισχυθούν, σηματοδοτώντας ακριβώς τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κυβέρνηση και το στίχημα για την επόμενη μέρα. Πάντως πολλοί περίμεναν ότι θα γίνει ένας ανασχηματισμός μεγαλύτερος και θα βλέπαμε να αξιοποιείται βουλευτής από τη Δυτική Μακεδονία, που μέχρι στιγμής βλέπουμε, κυρία Βουλευτά, ότι δεν αξιοποιήθηκε κανένας. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις ήταν πολύ μικρές, ναι, πολύ ελάχιστες, δηλαδή υπήρξαν αναβαθμίσεις και όπως είπατε και εσείς συμπληρώσεις σε κάποια υπουργεία που έχουν μεγάλη σημασία, ειδικά το υγείας με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σύν το θέμα του κορονοϊού και το εργασίας βέβαια, το μεγάλο στίχημα και ζήτημα των εργασιακών θεμάτων και της ανεργίας στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα υπήρξε το κενό στο περιβάλλον το οποίο συμπλήρωσε ένας έμπειρος στο αντικείμενο βουλευτής, ιδιαίτερα αξιόλογος, και δεν υπήρξαν και άλλα κενά με την έννοια να μπορέσουν να προσταθούν από όλες τις περιφέρειες βουλευτές ή από όλους τους νομούς, αλλά και νομίζω ότι και σωστά έγινε, διότι στο σύνολο των Υπουργείων έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και ήρθαν πολύ θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Η προσπάθεια δεν πρέπει να σταματήσει, αλλά πρέπει να συνεχιστεί και να επιτεχυνθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα διέξοδα και να νιώσει ο κάθε πολίτης την σιγουριά και τα θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Από αυτή την διακυβέρνηση. Ίσως θα περιμένουμε κάποιον ανασχηματισμό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί ίσως δούμε να αξιοποιείται κάποιος από την Δυτική Μακεδονία. Εγώ νομίζω ότι οι κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν σε θέματα ανασχηματισμού και σε ποιο χρόνο θα γίνουν θα εξαρτηθούν από ανάγκες για να ενισχυθούν ή να αλλάξουν πορείες οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές. Όσο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι μια σωστή ομάδα, ενδεχομένως λίγο να την ενισχύουμε για να πάει ακόμη καλύτερα, γιατί γνωρίζει τις διαδρομές, ξέρει τον τρόπο της δουλειάς, έχει καταφέρει πράγματα και βέβαια εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα περάσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από κάποιες θέσεις, αλλά πώς θα φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για την πατρίδα μας, για τους Έλληνες, για τους νέους, για τους ανέργους και βέβαια να είμαστε ασφαλείς στα θέματα της υγείας και τα γενικότερα θέματα τα εθνικά της ασφάλειας. Ωραία, άρα τη θέση τώρα του κυρίου Θωμά την παίρνει ο κύριος Νικόλαος Σταγαράς, ναι, ο οποίος θα ασχολείται με την απολιγνητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και θα επιδιώξετε σίγουρα κάποια συνάντηση στις βουλευτές μαζί του. Βεβαίως και θα κάνουμε μία συνάντηση. Έχει προηγηθεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες θέσεις. Υπάρχει εμπειρία. Mm-hmm. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Έχει χειριστεί θέματα και ένα χρόνο τώρα γύρω από αυτό το αντικείμενο. Και θεωρώ ότι είναι μία πολύ καλή επιλογή που μπορεί να προσφέρει πολλά στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και στο μεγάλο εγχείρημα το οποίο θέλει δουλειά, αφιέρωση πολλού χρόνου, μεγάλου χρονικού διαστήματος, γνώσεις και προσπάθεια, είναι ένας άνθρωπος που μαζί με όλους εμάς και όσους έχουν οριστεί από τις αντίστοιχες επιτροπές με την δουλειά της περιφέρειας, του περιφερειάρχη και των δημάρχων, θα μπορέσουμε να
αλλάξουμε αυτή την εικόνα, αυτή την όψη, αυτή την πορεία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και να βρούμε μια εξίσου αναπτυξιακή και ανωδική πορεία για τον νομό Κοζάνη, για τη Δυτική Μακεδονία. Ωραία. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, θα ήθελα και ένα σχόλιο, γιατί υπάρχει, βλέπουμε την τελευταία περίοδο, μια ανησυχητική αύξηση, κυρία Βεζίδου, των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση οδεύει και σε μια έτσι νέα διαδικασία μέτρων, μάσκες παντού, υπάρχει μια ανησυχία. Ναι. Εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε ο καθένας από εμάς είναι την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συμπατριώτες μας, στον εαυτό μας, στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας και για να μην διαδοθεί ο ιός και αρρωστήσουν άνθρωποι, νοσήσουν ή ακόμη και χάσουν τη ζωή τους, αλλά και να μην πάει πίσω η οικονομία και η ανάπτυξη. Εσείς είστε υπέρ των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση, δηλαδή βλέπουμε για τα κέντρα διασκέδασης, για τους γάμους, για τις βαφτίσεις, όλα αυτά? Εγώ καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι ξέρουμε ότι ο ιός μεταδίδεται όταν είμαστε πολύ κοντά σε κλειστό χώρο, όταν δεν πλένουμε τα χέρια μας και όταν δεν φοράμε μάσκα και συνοστιζόμαστε πολλά άτομα μαζί σε ένα κλειστό χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να τα βγάλουμε από το μυαλό μας, να είμαστε συνετοί και να προσέχουμε τους κανόνες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε όσα έχουμε, για να λειτουργήσουν τα μαγαζιά, για να προχωρήσει ο τουρισμός, για να διασωθούν οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες, οι μαγαζάτορες, για να σταθεί όρθια η οικονομία. Να μην είμαστε επιπόλαιοι και να μην σκεφτόμαστε μονάχα πώς θα βγούμε την έξοδό μας χωρίς μέτρα και στη συνέχεια όλο αυτό να γυρίσει και να βλάψει τον τόπο μας. Από εκεί και πέρα, εάν δεν σκεφτούμε σωστά και είμαστε απερίσκεπτοι και τα κρούσματα ξεπεράσουν ένα νούμερο διαχειρίσιμο, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μέτρα τα οποία θα πλήξουν τη χώρα μας και τους επαγγελματίες, και φυσικά είμαι υπέρ των μέτρων όπως αυτά τα εισηγούνται οι λοιμοξιολόγοι, διότι δεν γίνονται στην τύχη ούτε γιατί προσδοκούμε κάτι καλύτερο, γίνονται για να σώσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Σας προβληματίζει ή σας ενοχλεί η μάσκα στη Βουλή, κυρία Βριζίδου? Γιατί βλέπουμε ότι φοράτε και εσείς πλέον μάσκα τώρα σε κλειστό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν είμαστε πολλές ώρες μέσα, για να είμαι ειλικρινής, εμένα προσωπικά με δυσκολεύει στην αναπνοή και μερικές φορές στην ζέστη, γενικώς δημιουργεί μία δυσφορία. Όλα αυτά όμως είναι αποτελέσματα και αναγκαία μέτρα σαν συμπλήρωμα της ανευθυνότητας και της έλλειψης προσοχής που ενδεχομένως όλοι μας έχουμε κάνει ή κάνουμε. Αν αυτό όμως δεν συμβεί, τότε τα κρούσματα θα είναι πολύ λιγότερα και ενδεχομένως δεν θα χρειαστεί. Και βέβαια τη μάσκα, όπως και να νιώθω, φυσικά και θα τη φοράω και μέσα στη Βουλή και όπου θα χρειαστεί και όσες ώρες χρειαστεί, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται θεωρητικά, είναι κάτι που έχει να κάνει με την υγεία, την ανθρώπινη ζωή, αλλά και την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας. Γιατί όσο περισσότερο ο ιός διαδίδεται, τόσο περισσότερο, ακόμη και μέτρα να μην ληφθούν, θα οδηγηθούν σε γκρέμισμα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Και αυτό είναι που σας προβληματίζει και εσάς. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΑΣ και ας ευχηθούμε να μην έχουμε αύξηση κρουσμάτων και να χαλαρώσουμε, αν και καθημερινά βλέπουμε να ανεβαίνουν τα κρούσματα στη χώρα μας. Να είστε καλά, κύριε Βεζίδου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.